Ο Παπαθεοδόρου Θεόδωρος εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Αλέξανδρος Ιωσήφιδης αντιπρόεδρος και γραμματέας ο Δημήτρης Λιμπεράκης κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος τους συνεχάρη και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων τους. Ξεκινάμε με την 10η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εκλογή Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα και στη συνέχεια θα γίνει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επί 47 παρόντων, επί συνόλου 51, να ξεκινούμε τη διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης με την εκλογή αρχικά σύμφωνα με την νομοθεσία του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η διαδικασία έχει τρεις φάσεις και στην τέταρτη έχουμε την ανακήρυξη του νέου Προεδρείου. Σε κάθε φάση η μία παράταξη θα παραμένει μέσα στην αίθουσα και οι υπόλοιπες θα αποχωρούν προκειμένου να βγουν τα μέλη που θα παρτίζουν, ο πρόεδρος δηλαδή, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας που θα παρτίζουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, η διαδικασία της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε. Είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας και προτείνεται από την παράταξη της νέας περιφερειακής αναγέννησης ο κύριος Παπαθεοδόρου Χρήστος για πρόεδρος με 16 ψήφους. Από την παράταξη της Περιφερειακής Σύνδεσης προτείνεται ο κύριος Ιωσήφιδης Αλέξανδρος με 15 ψήφους. Και από την παράταξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας προτείνεται ο κύριος Λιμπεράκης Δημήτριος με 6 ψήφους. Γιατί ο πρώτος βέβαια για τη θέση του Προέδρου, ο δεύτερος για θέση Αντιπροέδρου και ο τρίτος για θέση Γραμματέως. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πρώτα προς την νέα περιφερειακή αναγέννηση, υπάρχει κάποια άλλη πρόθεση υποψηφιότητος? Όχι. Στην περιφερειακή σύνδεση υπάρχει κάποια άλλη πρόταση υποψηφιότητος για τη θέση του Αντιπροέδρου? Όχι. Και προς την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για όνομα για τη θέση του Γραμματέως του Περιφερειακού Συμβουλίου? Όχι. Οπότε, ευσυνεπώς, επικυρώνεται το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους παρακαλώ να έρθουν να αναλάβουν το βήμα. Στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από μυστική ψηφοφορία από τη νέα περιφερειακή αναγέννηση, εκλέχθηκαν Δελισταμάτης Βασίλειος, Ταρκάν Μουλταζά, Πολίτης Αλέξιος και αναπληρωματικά μέλη Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Ναλμπάντης Κωνσταντίνος και Παπα Εμμανουήλ Γρηγόριος. Από την Περιφερειακή Σύνθεση εκλέχθηκε ο Ιμάμογλου Τσιχάν, Μωυσιάδης Αριστίδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ, με αναπληρωματικούς την κυρία Καζάκου, τον κύριο Εξακουστό και τον κύριο Γάκη. Από την Περιφέρεια σε δράση εκλέχθηκε ο Γρανάς, Τακτικό και Λαμπουρίδης αναπληρωματικό. Από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία εκλέχθηκε ο Χατζηπέμου Χρήστος με αναπληρωματικό τον Αργυρίου Νικόλαο. Επί συνόλου 51 περιφερειακών συμβούλων ήταν παρόντες στις 47, ψήφισαν 47 περιφερειακοί σύμβουλοι. Από τα 47 τα 4 ψηφοδέλτια ήταν λευκά και τα 43 ήταν έγκυρα. Η νέα περιφερειακή αναγέννηση έλαβε 17 έγκυρα ψηφοδέλτια. Από τους υποψηφίους για την Οικονομική Επιτροπή από τη νέα περιφερειακή αναγέννηση εκλέγονται κατά σειρά οι κύριοι Δελισταμάτης Βασίλειος, Μουλταζά Ταρκάν, Πολίτης Αλέξιος. Πρώτος αναπληρωματικός ο κύριος Ναλμπάντης Κωνσταντίνος, δεύτερος αναπληρωματικός ο κύριος Κουρτίδης και τρίτος αναπληρωματικός ο κύριος. Ανακοινώθηκε στο σώμα ποια είναι τα τακτικά και ποια τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία εκ μέρους του Προεδρείου ευχόμαστε να έχει μια καλή και δημιουργική θητεία.
Πριν την αποφώνηση και τη λήξη αυτής της πρώτης συνεδρίασης, το λόγο έχει ο κύριος Περιφερειάρχης. Θα έχουμε τη συνεργασία, ελπίζω, για όλα τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν εκεί. Όσον αφορά να ομολογήσω και την παράληψή μου, οι ευχές που έδωσα νωρίτερα και τις άλλες ομάδες στον Πρόεδρο ισχύουν ακριβώς οι ίδιες. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία και για τον νέο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Ανδρασιοδίδου, και για τον νέο Γραμματέα, τον κύριο Δημήτριο Τιπεράκη. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Τον Περιφερειάρχη που τον πρότεινε ως πρόεδρο ευχαρίστησε ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και τόνισε ότι από αύριο αρχίζει η δουλειά για το καλό όλης της περιφέρειας. Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τον Περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Μέτιο για την απόφασή του να με προτείνει ως πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και προς τα μέλη της παράταξής μου της νέας περιφερειακής αναγέννησης που με περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους. Θα καταβάλω κάθε δυνατή, η πρότασή τους αυτή αποτελεί για μένα τεράστια τιμή και ευθύνη. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δικαιώσω τον Περιφερειάρχη, τα μέλη της παράταξής μου, όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και τους πολίτες ολόκληρης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέλουν να δουν ένα περιφερειακό συμβούλιο εργατικό, ενωμένο, μακριά από στήρες μικροπολιτικές αντιλήψεις που με τις αποφάσεις του θα συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα προσπαθήσω να λειτουργήσω συνενετικά, σεβόμενος τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανταποκρινόμενος στο βαρύ ρόλο που μου ανατέθηκε σήμερα και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα της θέσης μου, εποφελία της Δράμας, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Εύρου. Από αύριο ξεκινάμε δουλειά. Σήμερα, και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και την κάλυψη αυτής της ειδικής συνεδρίασης. Σε αυτή την ειδική συνεδρίαση, όπως είδατε, πέρα από την εκλογή του Προεδρίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακολούθησε η μυστική ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Οικονομική Επιτροπή εκλέγει 4 μέλη η παράταξη της νέας περιφερειακής αναγέννησης, δηλαδή η πλειοψηφούσα παράταξη του Περιφερειάρχη, 4 μέλη η παράταξη της περιφερειακής σύνθεσης και από ένα μέλος η παράταξη ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του κ. Κατσιμίγα και της Περιφέρειας σε δράση του κ. Σιμιτζή. Αυτονόητο βεβαίως ότι στην Οικονομική Επιτροπή προείσταται ο Περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιπεριφερειάρχης, καθώς επίσης και 2 Αντιπεριφερειάρχες που φυσικά προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη. Η ψηφοφορία κύλησε ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Γενικότερα θεωρώ ότι κρίνοντας τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων υπάρχει ένα κλίμα γενικότερης συνένεσης, το οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί και στην πορεία των εργασιών του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να λειτουργήσω, όπως σας είπα, με όσο το δυνατόν περισσότερο συνεργατικό πνεύμα, επιτρέποντας σε κάθε φωνή να ακούγεται, τηρώντας όμως βεβαίως τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και μια δημιουργική θητεία.